έχω διαπιστώσει ότι ο Ευρωβουλευτής είναι ίσως πιο σημαντικός και από τον ίδιο τον βουλευτή, γιατί όλες οι αποφάσεις παίρνονται τελικά στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Άρα μοιάζει ο Ευρωβουλευτής να είναι πιο σημαντικός από τον βουλευτή. Είναι έτσι ή όχι? Είναι έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσης κατανομής, αλλά σε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και σίγουρα με την λειτουργία και των χωρών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οδηγιών και των κανονισμών που έρχονται, σίγουρα η θέση του Ευρωβουλευτή έχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάτι που έχει να κάνει και με την Ελλάδα, αλλά θα πω και με όλες τις χώρες, αλλά ας μείνουμε στην Ελλάδα, κάτι που δεν είναι δίκαιο για τους πολίτες της Ελλάδος. Άρα λοιπόν μπορεί ο Ευρωβουλευτής, αν θέλει, γιατί έχει τη δύναμη, θέλουν να μας περάσουν την έννοια ότι ναι, ο Ευρωβουλευτής δεν κάνει και πολλά, γι' αυτό και δεν δίνουν και σημασία πολύ. Βλέπετε, το έχουν αφήσει και στους ανθρώπους, στους πολίτες, να είναι πιο χαλαρή η ψήφος, να μην το κυνηγάνε τόσο πολύ, υποτίθεται, τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, για να μην δίνουν και μεγάλη σημασία. Στην ουσία όμως, ό,τι έρχεται και γίνεται νόμος στην Ελλάδα μετά το μνημόνιο, γιατί θα μιλήσουμε, είναι αρκετά χρόνια τώρα, κοντεύουμε στα 15 χρόνια περίπου, Σωστά. είναι πολλά τα χρόνια, ό,τι έρχεται πλέον έρχεται μέσα από την Ευρώπη και γίνεται νόμος στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φυσικά έχει μεγάλη σημασία, βέβαια τον ίδιο ρόλο μπορούν να παίξουν και εδώ οι βουλευτές, αν υπήρχε, θα υπήρχε συνεργασία, θα υπήρχε, αν είχαμε κάτι άλλο, αυτό που ξέρουμε ότι θέλουμε να συμβεί για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, να υπάρχει συνεργασία φυσικά και με τους Έλληνες βουλευτές, αλλά πόσο μάλλον με τους ευρωβουλευτές μας, ώστε να περνάνε αυτά που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης και η Ελλάδα. Και όχι να κάνουν τα ενάντια, γιατί και αυτό το είδαμε, να ξένοι ευρωβουλευτές να υπερασπίζονται την πατρίδα μας, να υπερασπίζονται τους Έλληνες και τελικά οι δικοί μας ευρωβουλευτές να είναι εναντίον. Και όχι, δεν θα σας πάω στο μακρινό παρελθόν, ας μείνουμε για να δούμε την περίπτωση τώρα με το έγκλημα των Τεμπών, όπου οι ξένοι ευρωβουλευτές βγήκανε και μίλησαν πάρα πολύ ενθαρρυντικά για την Ελλάδα και για το ότι αυτό πρέπει να λυθεί, και οι δικοί μας δεν έκαναν το ίδιο, και ειδικά οι ευρωβουλευτές που ανήκουν στο κυβερνών κόμμα, οι οποίοι εκθίαζαν το δικό τους κόμμα. Φάνηκαν και δυσαρεστημένοι για όλες τις κινήσεις που γίνονται γύρω από τα Τέμπη. Σωστά.